Βλακούν. Βλαχοδυναστεία. Για μια κούφτα τούβλα. Εγκέφαλος με βίδα και βαλβίδα. Η σεξουάλα. Ποπκονσκόλικες, γεια σας. Αποφάσισα να κάνω αυτό το crossover της εκπομπής μου με τους βιβλιοσκόλικες, γιατί διάβασα ένα βιβλίο. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που διαβάζω ένα βιβλίο, αλλά αυτό εδώ είναι ένα πραγματικό αριστούργημα. Είναι ένα απόνυμα που τολμάει να κάνει αυτό που δεν τόλμησαν να κάνουν οι Λούμπεν κριτικοί της προηγούμενης γενιάς. Να πάρει την ελληνική βιντεοκασέτα και να την κοιτάξει στα μάτια, να διαβάσει την ψυχή της. Η συγγραφέας Ορσαλία Ελένη Κασαβέτη στο βιβλίο «Η ελληνική βιντεοτενία», το οποίο μάλιστα αποτελεί προϊόν διδακτορικής διατριβής, θέτει εξ αρχής ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Είναι δυνατόν μια ολόκληρη εποχή παραγωγής ταινιών, που μάλιστα ήρθαν να καλύψουν το κενό του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου, να είναι ένα κοινωνικά και καλλιτεχνικά ασήμαντο γεγονός, το οποίο δεν επιδέχεται ανάλυση? Αλήθεια, πόσες βιντεοτενίες νομίζετε ότι γυρίστηκαν στην Ελλάδα την περίοδο 85-90? 100? 200? 500? Ναι, 1116. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι αυτό το νούμερο, οι Simpsons παίζουν σε εβδομαδιαία βάση για πάνω από 20 χρόνια και έχουν μόλις 564 επεισόδια. Στο βιβλίο λοιπόν αυτό χωρίζονται οι ταινίες με βάση τις θεματικές τους και τους στερεοτυπικούς τους βιντεοήρωες. Οι θεματικές αυτές έχουν τίτλους όπως «Κυλί μια κασέτα σχαλιά», «Η περσόνα του Ταντάκου» και «Το βασίλειο των Ρωμάβιο Παλαιστών», «Ο δαλιανίδιος κύκλος της αλητείας» και «Η μεταφορά του στην ελληνική βιντεοπαραγωγή». Βλαχοδυναστεία. Οι βλάχοι και οι κάτοικοι της περιφέρειας. Θα σας διαβάσω και δύο αποσπάσματα για να καταλάβετε το ύφος γραφής. Ο Παλαιστής Απόστολος Σουγκλάκος, γνωστός από τους ρόλους του σκληρού κομπάρσου σε ταινίες των προηγούμενων δεκαετιών, θα εκθέσει το ταλέντο του στην ελεύθερη πάλη και όχι μόνο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και στην ελληνική βιντεοτενία του είδους της περιπέτειας και της ταινίας πολεμικών τεχνών, το είδος συνεχίζει να εκτελεί την ιδεολογική του λειτουργία. Αφενός μεν, διαιωνίζει το αμερικάνικο πρότυπο παραγωγής ιδεολογημάτων με μανιχαϊκό χαρακτήρα, κρύβοντας με τα παράγωγά του το ίδιο το εξαμερικανισμένο κοινό που καταναλώνει, αφετέρου καλλιεργεί, τον τύπο του υπερήρωα, ο οποίος δεν έχει καμία απολύτως σχέση τόσο με την ελληνική κινηματογραφία όσο και με την ελληνική πραγματικότητα της δεκαετίας του 80. Εντάξει, άμα είναι έτσι, κουστάρω κι εγώ. Το άλλο απόσπασμα αναφέρεται σε έναν συμπαθή ρομ της παιδικής μας ηλικίας. Ο ήρωας Ταμτάκος καθιερώνεται ως τύπος ο οποίος ελάχιστα μοιάζει με τους αντίστοιχους κινηματογραφικούς ήρωες και τις ηρωίδες της ετερότητας από τη δεκαετία του 60 έως τις αρχές του 70. Αν και είναι ενδεδειμένος με πολύχρωμο και παράτερο ντύσιμο, ζει σε τσαντήρι και είναι επαγγελματικά ασταθής. Ο Ταμτάκος δεν έρχεται άμεσα σε σύγκρουση με τη σύγχρονη κοινωνία. Αν έρθει κυρίως λόγω αντίδρασης προς τα ρατσιστικά σχόλια εναντίον της φυλής του, θα ενσωματωθεί κοινωνικά με ένα σχεδόν ανώδυνο, όπως παρατηρείται, τρόπο. Ακόμα και αν δεν σας ενδιαφέρει να διαβάσετε για τις ελληνικές βιντεοτενίες μέσα από αυτό το πρίσμα, στο τέλος του βιβλίου θα βρείτε κάτι που πραγματικά, αν είστε παιδί της ελληνικής γενιάς του βίντεο κλαμπ των 80's, θα σας ενθουσιάσει. Μια λίστα με 675 βιντεοτενίες της εποχής που μπορείτε να απολαύσετε τους χαρακτηριστικά εφάνταστους τίτλους τους. Μην φύγετε ακόμα, εδώ σας έχω βάλει link με το βίντεο που είχαμε γυρίσει για τις σειρές που μας μεγάλωσαν. Και κάντε και subscribe. Ακάκιε τα μανούλια να είναι φίνα. Άλλος χαβάει, άλλος πληρώνει. Ατσίδες με τα ροζ. Αυτός, αυτή και το βιολί τους. Μάρκος Λεζέσινα. Γιφτομπάσκετ 88. Γύφτος και γοητεία. Ντο ρε μη φασολά δα. Ένας κουνενές εκπαιδευτής. Εραστής με ανταλλακτικό. Αυτό είναι του βουλευτή του Πάντζα. Ερωτιάρης και κερατοφάγος. Η μεγάλη απόφραξη. Έχει γίνει και τατουάζ. Η μεγάλη των γύφτων σχολή. Η μικρομεσαία των μπάτσων σχολή. Θηλυκή θύελα. Η πτάμενα μανούλια. Κάνε μου λιγάκι Κουρδιστός εραστής. 16 χρόνια μετά τον Κιούμπρικ. Κουφώματα λαδώματα. Μα σκούφανε όλους. Γιατί? Μια νύφη στην πανιέρα μου. Νάτος, γάτος και βαρβάτος. Αγκαλίτσας λαγωνικό. Ο άνθρωπος από το Τσέρνομπιλ. Ο Εμμανουέλος. Ο εξολοθρευτής ήταν Πόντιος. Με τον Τζάκονα. Ο θείος μου ο Νίντζα. Ο κόμις Τσάκονας. Ο Κουδουνίστρας. Ο Παπαλεβέντης. Ο Παπαμαφίας. Ο Παπαράμπο. Ο Πεθερόπληκτος. Ο Πιδιχτούλης. Ο Πιπίλας και ο Τορπίλας. Ο Ράμπο απ' τα Τρίκαλα. Σούπερ γιαγιά εναντίον Μη 35. Δεν ξέρω. Το κομπιούτερ του θανάτου. Σκληρό. Ο σεξοβόμβος, ο τελευταίος γυφτοκράτορας, οι κυβερνήσεις πέφτουνε αλλά ο ψάλτης μένει, Πόντιος είμαι αλλά κάνω θεραπεία.